Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι ανατρεπτικές, καθώς θα δούμε τον Μήτρο να μπλέκει στα δίχτυα της Λεόνης και όσα συμβούν μεταξύ τους θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές. Ο Τζουζέπε με τη βοήθεια του Μήτρου βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα φέρει σε δυσμενή θέση τον Σίλβιο, τόσο απέναντι στους ανώτερους του όσο και στο λαό. Και οι δύο τους θέλουν να δουν τον ομορφωνιό και αλαζόνα ενετό διοικητή να φάει τα μούτρα του. Η περιοχή πολύ σύντομα θυμίζει καζάνι που βράζει. Την ίδια ώρα ο Ιησουίτης μοναχός Αντώνιο Ρούσο έρχεται αντιμέτωπος με έναν άντρα από το ένοχο παρελθόν του που πολύ θα ήθελε να ξεχάσει. Είναι όμως ξανά στη ζωή του και μπορεί να του φέρει μπελάδες. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση αποφασίζεται να στηθεί στον πύργο των Λασκαραίων ένας αγώνας ανάμεσα σε μανιάτες και ενετούς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της μεταξύ τους φιλίας, αλλά η κατάληξη θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο Μήτρος μπλέκει στα δίχτυα της Λεόνης. Ο Μήτρος Γερακάρης αμφισβητεί την δύναμη των Λασκαραίων στη Μάνη. Αφού ο Νικήτας Λάσκαρης έγινε δεξί χέρι και στρατιωτικό σύμβουλος του Σίλβιο Εσπόζητο, ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να ψηλώσει τη συριά του δίπλα στον Τζουζέπε Μοντιλιάνη. Γι' αυτό και δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Σιγά σιγά θα δούμε πως ο Μήτρος θα γνωρίσει καλύτερα και την Πανδώρα, αλλά και τη Λεόνη που έχει ήδη μία κόρη. Μπορεί να είναι παντρεμένος με τη δυναμική και σκληρή Βελούδο, όμως θα μπλεχτεί στα δίχτυα της πανέξυπνης και γοητευτικής Λεονής και όσα θα συμβούν μεταξύ τους θα επηρεάσουν και τις επόμενες γενιές. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.